13 συνδικαλιστές εκπρόσωποι οργανώσεων και συντεχνιών ξεδίπλωσαν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους υπουργούς στις θέσεις τους για να μπει φρένο στην ακρίβεια. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται τα αιτήματα με πρώτο βήμα να αποτελεί ιεράρχηση των αναγκών. Ψηλά βάζει, όπως πληροφορούμαστε, τη μείωση του κόστους ενέργειας με σκέψεις για επαναφορά της επιδότησης στο ηλεκτρικό ρεύμα σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Ενδεχομένως τα μέτρα να αφορούν ευάλωτες ομάδες και νοικοκυριά, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο. Στο καλάθι δεν αποκλείεται να βάλει και τρόπους μείωσης των τιμών στα καύσιμα, αλλά και διεύρυνση των σχεδίων για επιδότηση φωτοβολταϊκών. Σε ένα δεύτερο άξονα τώρα, το Προεδρικό θα βασιστεί στην ανάγκη για ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής και καταπολέμησης της υπογεννητικότητας. Θέλουμε να φύγουμε λίγο από την επιδοματική προσέγγιση. Θέλουμε λύσεις ολιστικές. Παρά τις αξιώσεις, δεν αναμένεται να επανέλθει ο μηδενικός ΦΠΑ και στις 11 κατηγορίες βασικών προϊόντων όπως ίσχυε στο παρελθόν. Το Υπουργείο Οικονομικών επενδύσει στοχευμένα και όχι οριζόντια μέτρα που θα έχουν ως κύριο μέλημά τους την ανακούφιση της μικρομεσαίας τάξης. Όχι πατσαρίσματα και όχι προσεγγίσεις οι οποίες να αποτελούν μειονέκτημα για τον κόσμο. Μας ανέφεραν ότι θα τα αξιολογήσουν και πάλι με βάση τα οικονομικά του κράτους και θα επανέλθουν. Να αντιληφθεί ότι αυτές οι ομάδες, ιδιαίτερα χαμηλού συνταξίου και άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, δεν αντέχουν. Στο πλαίσιο του πακέτου μέτρων που ετοιμάζεται, ο Μάκης Κεραυνός θα δει αύριο στις 5 το απόγευμα τους αρχηγούς των κομμάτων της συγκυβέρνησης στο Προεδρικό. Η συζήτηση για την ακρίβεια μεταφέρθηκε το πρωί στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να ανταλλάζουν απόψεις για αντιμετώπιση της. Η εσχροκέρδεια κυριάρχησε στη συνεδρίαση. Με δυσπιστία κυρίως για τον έλεγχο που γίνεται στις επιχειρήσεις, αντιμετωπίστηκε από τους βουλευτές η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή. Στην Επιτροπή παρουσιάστηκαν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι φοιτητές αναγκάστηκαν ακόμη και να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους λόγω της ακρίβειας.